παιδιά που τα παιδιά ποτέ δεν πρέπει να τους γυρίζουμε την πλάτη, αλλά λόγω συνθηκών και αναγκών έτσι έχει στηθεί το σημερινό σκηνικό. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Θέλω να καλωσορίσω την εκπρόσωπο, την Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Μαρία Αντωνίου, τον εκπρόσωπο του Βουλευτή Καστοριάς του Ζήτη Καλάγια, τον αγαπητό Βασίλη, τον διοικητή του 15ου Συντάγματος, τον αγαπητό Γιάννη. Αναμένουμε και την έλευση του αστυνομικού μας Διευθυντή, του κυρίου Ζήκα. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε όλη την ανάγκη να κρατήσουμε άσβεστη την ελπίδα της αισιοδοξίας και να περάσουμε μηνύματα αισιοδοξίας και χαράς σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά λόγω των ειδικών συνθήκων που βιώνουμε μέσα από αυτήν την αναπάντεχη πανδημία που μας ταλαιπωρεί εδώ και 2 χρόνια. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε εδώ στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς για το έναυσμα της έναρξης της εορταστικής περιόδου των εκδηλώσεων του Δήμου Καστοριάς. Οι εκδηλώσεις που ο Δήμος μέσα από ένα πρόγραμμα πλούσιο, θα έλεγα, με αρκετές εκδηλώσεις, με συναυλίες, με δρόμενα, με παραστάσεις, θέλουμε μέσα από αυτό να κάνουμε όλους εσάς να αισθανθούμε όλοι μαζί πιο χαρούμενοι, πιο αισιόδοξοι για την έλευση έτσι, του νέου χρόνου που θα ανατείλει σε λίγες ημέρες από σήμερα. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν και στη σημερινή εκδήλωση, αλλά και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν σε αυτό το πλούσιο πρόγραμμα το 8 με 8, 8 Δεκεμβρίου με 8 Ιανουαρίου που εφαρμόζει αυτή η Δημοτική Αρχή από το 2019. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, όλους τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα εδώ και θα μας κρατήσουν συντροφιά για το επόμενο χρονικό διάστημα, και την Διευθύντρια, την κυρία Μπελερή, τον Σύλλογο Ομόνια, γιατί στην ουσία βρισκόμαστε στην περιοχή του Συλλόγου, για το όπως συνέβαλε για τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική κοινότητα της Καστοριάς και την πρόεδρο, την κυρία Χαρούλα Κουράκλη, τους αντιδημάρχους, τις αντιδημαρχίες και όλες τις διευθύνσεις που έχουν συμβάλει με το παραπάνω για την πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων, και φυσικά τους υπαλλήλους, όλο το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου που για μία ακόμη φορά υπερβάλλει εαυτόν για να προσφέρει σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, να αισθανθούμε έτσι πιο χαρούμενοι και πιο ευχάριστα. Να μείνουμε στην ουσία και στο νόημα αυτών των ημερών που πρέπει να μας κάνει να ευχόμαστε, να σκεφτόμαστε μάλλον με αγάπη, με καλοσύνη, με ταπεινότητα και συμπνότητα. Πολλές ευχές σε όλους σας, τις καλύτερες μου ευχές για καλά Χριστούγεννα. Και πριν περάσουμε έτσι την αντίστροφη μέτρηση, θα ήθελα να δώσω τον λόγο για ένα μήνυμα στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς, τον κύριο Καλίνικο, με την ευκαιρία που είναι και η πρώτη επίσημη εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς στην οποία παρευρίσκεται. Σεβασμιότατε, θα μας κάνει την τιμή. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Καστοριανοί, αγαπητά μας παιδιά, με κάλεσε ο κύριος Δήμαρχος να μιλήσω, αλλά έχω τρακ να μιλήσω, γιατί μου είπε θα ανάψουμε ένα δέντρο και περίμενα να δω ένα δέντρο και 2-3 παιδάκια με μερικά δώρα, αλλά εδώ είναι ένα πανηγύρι, ένα πραγματικό πανηγύρι. Και μου θυμίζει τα πανηγύρια που κάνουν τα παιδιά, γίνεται ο πόλεμος, διαβάζουμε, γίνεται ο πόλεμος στη Συρία, πέφτουν βόμβες και μόλις σταματάνε οι βόμβες βγαίνουν τα παιδιά και παίζουν. Έτσι είμαστε φέτος σε αυτό το πόλεμο που γίνεται,
τον βιολογικό πόλεμο τον οποίο έχουμε και υπάρχει τόσος πόνος και τόσο κλείσιμο και τόση αγωνία και σαν να σταμάτησαν για λίγο αυτός ο βομβαρδισμός ο βιολογικός και βγήκαν τα παιδιά, τα αγαπητά μας παιδιά να τραγουδήσουν και να παίξουν. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι ξεκίνησα με το τροπάριο των Χριστουγέννων. Γιατί πράγματι τα Χριστούγεννα, μην ξεχνάμε ποτέ, είναι η γιορτή των Χριστουγέννων. Όχι μόνο ο Χριστός είναι μικρός στη κούνια, αλλά η Παναγία είναι μητέρα 16 χρονών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γέννησε τον Χριστό με το Άγιο Πνεύμα σε ηλικία 16 χρονών. Γι' αυτό και τα Χριστούγεννα είναι γιορτή των παιδιών και ανήκουν σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι με τη μουσική σας για αυτό που θα μας χαρίσετε και θα πω και κάτι το οποίο είπα πριν λίγες μέρες ότι βρισκόμαστε στην Βυζαντινή Καστοριά, είναι το ένα κλεισάκι εδώ, το άλλο κλεισάκι σαν σκηνικό είναι από πίσω μας και θέλω να συγχαρώ την κοινωνία των Καστοριανών, της Καστοριάς για την πολύ καλή παιδεία που έχει, την αρχοντική παιδεία που έχει, όπου συνεργάζεται η Εκκλησία, η Πολιτεία με τις υπηρεσίες και την Επιστήμη, η Επιστήμη και οι υπηρεσίες είναι η Πολιτεία, και ο λαός με τα παιδιά και με όλους εσάς οι οποίοι δίνετε σήμερα το παρόν εδώ. Είναι πράγματι ένα πανηγύρι και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι να πανηγυρίζουμε τη ζωή μας, γιατί αξίζει. Αξίζει να πανηγυρίσουμε τη ζωή μας. Έχουμε τόσα πολλά χαρίσματα. Χαίρομαι πολύ. Δεν ξέρω αν θα καθίσω να ακούσω όλα τα τραγούδια σας. Γιατί πρώτον δεν έχω ξανατύχει να παρακολουθήσω εκδήλωση με 0 βαθμούς στο ύπαιθρο. Εγώ κρυώνω. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Κρυώνω λιγάκι και όσο αντέξω θα καθίσω να σας δω γιατί μαζεσταίνετε, εσείς μαζεσταίνετε την καρδιά. Καλή πρόοδο, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Είναι χαμηλές θερμοκρασίες, σεβασμιότατε, αλλά η καρδιά των ανθρώπων και η ψυχή εδώ στην Καστοριά είναι πάρα πολύ θερμές, οπότε απαλύνουν αυτό το κλίμα. Όπως είπα και πριν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο ιστορικό κέντρο της πόλης Καστοριάς για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, αλλά αυτό γίνεται με την ευκαιρία του ανάματος του δέντρου. Οπότε θα παρακαλούσα τώρα κυρίως τους μικρούς μας φίλους να κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση, να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για το άναμα του δέντρου ξεκινώντας από το 10 και να φωνάζουμε όλοι μαζί, έτσι. Πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Μπράβο. Και του χρόνου με υγεία πολλές ευχές σε όλους. Thank you.
σε αυτή την εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς. Να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές που σήμερα τραγούδησαν και έπαιξαν στην ορχήστρα. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στους μικρούς μαθητές που κάθονται σήμερα εκεί στην άκρη και είναι όλοι τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου που φτιάχνουν το τμήμα των παραδοσιακών κρουστών που λειτουργεί για πρώτη φορά στο σχολείο μας φέτος, για πρώτη φορά στην Καστοριά, στο σχολείο μας, έχουμε τμήμα παραδοσιακών κρουστών. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε να συνεχίσει και για το σχολείο μας να έχει μέλλον και για την Καστοριά. Ευχαριστούμε πολύ. Η πρώτη βραδιά της του χριστουγεννιάτικου προγράμματος του Δήμου Καστοριάς, όλων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, έχει λάβει τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη θερμή παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μουσικό Σχολείο, όλους οι οποίοι προσπάθησαν για να έχουμε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Είστε όλοι προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις του Δήμου Καστοριάς, οι οποίες ξεκινάνε σήμερα και τελειώνουν 8 Ιανουαρίου με τα ραγκουτσάρια. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους.